Αυτό το πεζοδρόμιο στην περιοχή τη Νέα Αλικαρνασού έχει κοπεί εδώ και πέντε περίπου μήνε για να μπει το νέο υδρόμετρο. Περίπου πέντε-έξι μήνε περάσαν από εμά. Και δεν έχει αποκατασταθεί. Ελάτε σπίτι μου να δείτε. Έχω βάλει πλακάκια μόνη μου. Κάτι πλακάκια για να μην πέφτει ο κόσμο. Όπω εξηγεί η κυρία Κατερίνα, μόνη τη αναγκάστηκε να βάλει μερικέ πλάκε και να καφάσει για να μην σκοντάφτουν οι περαστικοί. Εννοείται ότι είναι απαραδεκτό. Εννοείται γιατί ό,τι ζημιά κάνουν πρέπει μετά να τη φτιάχνουν. Εντάξει. Όσο για το πότε αυτό θα αποκατασταθεί, παρά την επιμονή τη, μάλλον κανεί δεν ήταν αρμόδιο να τη απαντήσει ούτε στο ερώτημα αυτό, αλλά ούτε και στο γιατί έγινε τόσο νωρί το σκάψιμο, αφού τα υδρόμετρα θα έμπαιναν τόσου μήνε μετά. Όλα στην Αλικαρνασό, που έχει ανοιχθεί τρύπα, κάντε μία βόλτα να δείτε τι γίνεται. Για να περάσουν οι... τα λάστιχα από τη ΔΕΙΑ, πώ λένε. Η οργή ξεχυλίζει στην Αλυκαρνασό και στι περιοχέ που μπήκαν και τα υδρόμετρα. Αφού στην ίδια ακριβώ λογική οι καταστροφέ στα πεζοδρόμια δεν αποκαταστάθηκαν, Σκάψανε να φτιάξουν τι ολυνώσει για τα καινούργια ρολόγια και έχουν χαλάσει όλο το πεζοδρόμιο. Και δεν το έχουμε φτιάξει. Περάσανε και λειτουργούν, αλλά δεν μα το φτιάχνουν. Σε κάποιε περιπτώσει οι ζημιέ είναι μεγάλε και τα συνεργεία, μάλλον αναρμόδια, όπω λένε, για να απαντήσουν. Βλέπετε τι έχουν αφήσει. Είναι κομμωτήριο, περνάει κόσμο και είναι λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή και ένα βράδυ και οι ηλικιωμένοι περνάνε καθημερινά και μπορεί πούμε, ένα βράδυ να πέσει κάποιο εκεί. Την ώρα πάντω που τοποθετούνται τα νέα υδρόμετρα και προωθεί το εξυγχρονισμό στην ίδρυυση με απότερο στόχο και την καλύτερη διαχείριση του νερού λόγω τη έλλειψη υδάτινων πόρων, το νερό σε κάποιε άλλε περιοχέ χάνεται σε τεράστιε ποσότητε. Στο κακό όρο, ο αγωγό αυτό τρέχει με αυτή την πίεση για περισσότερε από 15 ημέρε. Οι ποσότητε που έχουν χαθεί είναι τεράστιε, την ώρα που σε κάποια άλλα σημεία τη πόλη λένε το νερό νεράκι. Διερχόμενοι οδηγοί, μάλιστα, επιμέρες και επαναλαμβανόμενα έχουν ενημερώσει για τη βλάβη τη ΔΕΙΑΗ, χωρί όμω κανεί μέχρι και σήμερα να έχει όπω λένε ανταποκριθεί.